Πάμε να ξεκινήσουμε. Δεν θα ξεκινήσουμε με την κοινοβουλευτική σειρά. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Κώστας Κρέκας, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, βουλευτής Τρικάλων της Νέας Δημοκρατίας. Θα προηγηθεί ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κώστας Αρβανίτης. Είναι από αυτές τις ενδιαφέρουσες και επαναστατικές φωνές, ο κύριος Αρβανίτης. Θα πάμε και στα ευρωπαϊκά θέματα, γιατί έχουμε και δύο πολύ ενδιαφέρουσες επιστολές του που διακινήθηκαν σε ευρωπαϊκό πεδίο. Γεια σας, κύριε Αρβανίτη. Γεια σας. Καλησπέρα από την Αθήνα. Καλησπέρα. Από την Αθήνα επίσης. Λοιπόν, κύριε Αρβανίτη, για να δούμε αν για σας με την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού, του επικεφαλής σας, έκλεισε το θέμα και των τελευταίων αποκαλύψεων, σκανδάλων, δεν ξέρω, ας τα βαφτίσουμε εμείς που είμαστε και από την άλλη όχθη της δημοσιογραφίας όπως θέλουμε. Έκλεισε, δηλαδή έγινε μια συζήτηση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, προφανέστατα από τον τρόπο που τοποθετήθηκε ο κύριος Τσίπρας χθες, έκρινε επαρκή στις εξηγήσεις Παπά και δεν υπάρχει θέμα Παπά. Καταρχήν πρέπει να συζητήσουμε αν υπάρχει σκάνδαλο. Από τη στιγμή που υπάρχει ή δεν υπάρχει σκάνδαλο, αρχίζει η κουβέντα να δούμε τι συμβαίνει. Προς το παρόν όμως, εγώ πρέπει να σας πω ότι στο θέμα Μειονή, αν θυμάστε καλά και εσείς το θυμάστε έμπειρος, υπήρχε διορθωτική δήλωση Μειονή και από ό,τι φάνηκε στο πρώτο κομμάτι, υπήρχε ένα μαγείρεμα των διαρρέοντων σε ό,τι αφορά στην ιδιωτική συνομιλία του κύριου Παπά το 2016 με τον κύριο Μειονή. Στο δεύτερο θέμα, σκάνδαλο, δεν έχω καταλάβει ακόμα σε ποιο σημείο μπορούμε να συζητήσουμε και θέλω να είστε λίγο πιο σαφείς τι ακριβώς εννοείται, μην παρεξηγήσω κάτι. Στο τρίτο όμως που υπάρχει σκάνδαλο, δεν βλέπω καμία κουβέντα επί της ουσίας να γίνεται και να ανοίγει και μιλώ δηλαδή για τις αποκαλύψεις, όπου έχει εμπλακεί η δικαιοσύνη, γιατί τα προηγούμενα που συζητάμε είναι φήμες, δημοσιεύματα και θέλω κάποιον. Στο τρίτο σημείο λοιπόν που αφορά... Όσο ισχυρίζεται ο κύριος Καλογρίτσας, για να το πούμε απλά, είναι ότι δεν είχαν μια αστική διαμάχη με την οικογένεια Χούρη. Οι άνθρωποι είχαν διευκολύνει την απόκτηση τηλεοπτικής άδειας με εντολή Παπά, προκειμένου να χτυπήσω εγώ μια τηλεοπτική άδεια και εκεί πήγαν τα 3 εκατομμύρια που επειδή δεν κατέληξαν στην τηλεόραση, κατέληξαν σε μια εφημερίδα. Αυτός είναι ο ισχυρισμός. Αυτά τα λέει ο κύριος Καλογρίτσας. Αναρωτιέστε τι ακριβώς. Είχαμε απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που είχε προσφύγει εν λόγω εταιρεία, η οποία δεν δίνει τέτοιο συμπέρασμα. Αυτή είναι μια αστική διαφορά του κύριου Καλογρίτσα με τους ξένους, εν προκειμένου δηλαδή, για να είμαι ακριβής. Τώρα, από εκεί και πέρα, δεν έχω κάτι συγκεκριμένο και χειροπιαστό ώστε να μπορώ να σχολιάσω εγώ ή ο πολιτικός μου χώρος για τις ιδιωτικές διενέξεις που έχει ο επιχειρηματίας με άλλο επιχειρηματικό όμιλο. Από εκεί και πέρα αυτά τα δηλώνει η μία πλευρά. Ενώ ακούσαμε τι έχει δηλώσει και η άλλη πλευρά σε Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτό δεν πήρε πολύ δημοσιότητα δυστυχώς στην Ελλάδα. Το τρίτο όμως που για μένα έχει ενδιαφέρον και είναι σκάνδαλο είναι η ιστορία εμπλοκής αστυνομικών με τη συμμετοχή κοινοβουλευτικών που αφορά στο σκάνδαλο εκβιασμών και παιδεραστίας. Εδώ δεν είδαμε χώρο να ανοίγεται, γιατί στην προκειμένη περίπτωση, στην τρίτη περίπτωση, έχουμε εμπλοκή της ελληνικής δικαιοσύνης. Νομίζω ότι είμαι σαφής. Mm-hmm. Βεβαίως. Λοιπόν, για να κλείσουμε λίγο το άλλο θέμα. Άρα εσείς λέτε ότι με τα σημερινά δεδομένα, χωρίς περαιτέρω διερεύνηση, εσείς δεν αναγνωρίζετε παρά μόνο την αστική διαμάχη, την αστική διαφορά μεταξύ της οικογένειας Χούρη και του κυρίου Καλογρίτσα, χωρίς πολιτικές προεκτάσεις που επιχειρεί, λέτε, να δώσει το φυσικό πρόσωπο επιχειρηματίας Καλογρίτσας. Καταρχήν, το επιχειρηματικό πρόσωπο, ο κ. Καλογρίτσας, πρέπει να σας πω και να πούμε και στους τηλεθεατές, έχει νομικό εκπρόσωπο τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, ο οποίος ο κ. Λοβέρδος πρέπει να σας πω ότι είναι στο φάκελο της ιστορίας Νοβάρτης, νομίζω ως κατηγορούμενος. Και ο κ. Λοβέρδος δεν είναι μόνο αυτό, είναι πολιτικό πρόσωπο. Οπότε, κατανοώ σε έναν βαθμό, επειδή εγώ είμαι άλλη σχολή, πιο παλιό εννοώ, ότι έχω ξαναζήσει τις δημοσιογραφάντες στην ιστορία αυτή την περίοδο 88-92. Πάλι ήταν η οικογένεια Μητσοτάκη στα πράγματα,
Πάλι φεύγανε και ερχόντουσαν κασέτες, πάλι υπήρχε εμπλοκή μυστικών υπηρεσιών και βεβαίως υπήρχαν πρωταγωνιστές εκείνη την εποχή, αν θυμάστε καλά, και υπήρχαν οι κύριοι Τόμπρασε και Μαυρίκος, αν θυμάμαι καλά τα ονόματά τους, δεν τα ξεχνώ. Και είναι μια πάγια τακτική. Κοιτάξτε, το πρόβλημα που έχει η Νέα Δημοκρατία και το περιβάλλον του κ. Μητσοτάκη είναι ένα. Η Νέα Δημοκρατία δεν προσπαθεί να αποδείξει ότι αυτή είναι εντάξει. Προσπαθεί να αποδείξει ότι ο μεγάλος του αντίπαλος είναι ίδιος με αυτήν. Και ότι είναι η λογική του όλοι οι ίδιοι είστε. Διότι στην προκειμένη περίπτωση αυτά που πρέπει να συζητήσει και να απαντήσει ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας είναι πώς είναι δυνατόν μέσα στην πανδημία να χτίζονται δουλειές, να στείλουν. Φτάσω τελευταία στις φοβερές ζαρτινιέρες. Εδώ ξέρετε, γίνεται το μεγάλο τρόλ στην Αθήνα και η μεγάλη πλάκα είναι αυτό που πληρώνουμε, τις ζαρτινιέρες του κ. Μπακογιάννη. Με τις πιπεριές που μαράθηκαν την τρίτη μέρα. 500 ευρώ η ζαρτινιέρα, οι οποίες λέει είναι αντιγράφητη. Ούτε αντιγράφητη δεν είναι, πρέπει να σας πω. Αυτά είναι τα βασικά μου θέματα εμένα, δηλαδή στο κομμάτι της κανονολογίας, όπως και η λίστα Πέτσα, η οποία αποδεικνύει ότι ουσιαστικά το σύστημα χρηματοδότησε ένα σύστημα που δημιουργεί συνθήκες για το δικό του σύστημα προς όφελος του κ. Μητσοτάκη. Κοιτάξτε που πήγαν τα λεφτά. Το 1 εκατομμύριο. Μην μου πείτε ότι πήρε το. Δεν ξέρω κιόλας, δεν θυμάμαι αν πήρατε εσείς 10 χιλιάρικα. Εγώ σας λέω τα ποσά. 1 εκατομμύριο, 800.000, 1.200. Site τα οποία δεν τα ξέραμε πουθενά, που λέγανε τι καλή που είναι η κυρία Μαρέβα και ο κύριος Μητσοτάκης. Χρήματα. Χρήματα που πήγαν σε ραδιόφωνο που είχε κλείσει, όπως το Βήμα FM. Νομίζω ότι ο Βήμα FM είναι ένας καλός ραδιοφωνικός σταθμός να γίνει η αναγγελία και του Μετρό Θεσσαλονίκης από τον κύριο Μητσοτάκη. Το ένα δεν είναι μετά άλλο μια χαρά. Μάλιστα. Έχει πενιγμό που πρέπει εγώ τώρα να τον διηλύσω. Έχει πείραγμα, αλλά δεν είναι πενιγμός. Είναι ότι η λίστα Πέτσα, η λίστα δηλαδή της κυβέρνησης της ενημέρωσης, όπως καταλαβαίνετε, πνίγουν την τοπική ραδιοφωνία, πνίγουν την περιφερειακή ραδιοφωνία και ουσιαστικά χτίζεται ένα πελατειακό κράτος, ουσιαστικά με 5 βασικούς παίχτες και, στις παρυφές να υπάρχουν και μερικά δυνατά site των Αθηνών, οι οποίοι θα κάνουν τη δουλειά. Αυτό είναι. Αυτό βλέπω εγώ, αυτό το διαβάζω. Μάλιστα. Όπως βλέπετε, κυρία Αρβανή, και το ξέρετε και από προηγούμενες συναντήσεις μας τηλεοπτικές, εδώ έχουμε ένα βήμα που λέγονται όλα. Φυσικά, γι' αυτό μιλάω. Θέλω να σας πω ότι μπορείτε να μιλήσετε όσο θέλετε και για τα σκάνδαλα που μπορεί να εμπλέκονται στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ενώ αυτή η ιστορία ενός κυκλώματος που, όπως είπατε, το διερευνά η δικαιοσύνη και φαντάζομαι ότι σύντομα θα έχουμε και την ευκαιρία να μάθουμε περισσότερο, να φωτιστεί περισσότερο αυτή η ιστορία και για την λίστα, παρεμπιπτόντως, επειδή το ξέρω από την περιοχή μας, δόθηκαν κάποιες χιλιάδες ευρώ και σε sites που βρίζουν τη Μαρέβα και τον Μητσοτάκη. Όχι, όχι, μην βάζετε την κυρία Μαρέβα και τον Μητσοτάκη στο στόμα μου, δεν θέλω να πω αυτό σε καμία περίπτωση. Όχι, λέω εγώ τώρα έτσι, ότι ενδεχομένως να έγινε προνομιακή μεταχείριση κάποιων, προνομιακή κατανομή των χρημάτων. Προνομιακή, σκανδαλώδης. Εγώ έχω υπόψη μου και τις άλλες περιπτώσεις. Δηλαδή δεν μπορώ να βάλω ότι τα 5-10 χιλιάρικα, τα 10 χιλιάρικα που πήρε η εφημερίδα των συντακτών, τα 20 χιλιάρικα που πήρε ένα μέσο ή τα 5 χιλιάρικα που πήρε η Αυγή, ξέρω εγώ, ή μπορεί να είναι 7, είναι ποσά όταν μιλάμε για 1 εκατομμύριο και 1.200 και 800 χιλιάδες και τέτοια ποσά όταν μιλάμε για άλλους ομίλους. Και σας λέω και κάτι άλλο για να μην παρεξηγηθώ. Εγώ είμαι υπέρ της στήριξης της ραδιοφωνίας, τηλεόρασης και του διαδικτύου, αν είναι δυνατόν είμαι στο χώρο και ξέρω τι σημαίνει να είσαι και να δημοσιογραφείς αυτούς δύσκολους καιρούς. Και βεβαίως, όμως, θα πρέπει να πάει σε μια λογική πρώτον στήριξης της περιφερειακής ραδιοφωνίας τηλεόρασης, που κράτησε πραγματικά και κρατάει θερμοπύλες στην ενημέρωση, και όχι πάλι από τους 4-5 ιδιοκτήτες ή φιλικά προσκύμενους στους ιδιοκτήτες της χώρας. Αυτό ακριβώς εννοώ και σε μένα, μακριά από μένα, η λογική ότι πρέπει να ενισχύουμε τους φιλικά προσκύμενους και όχι τους απέναντι. Ο τύπος πρέπει να είναι ανεξάρτητος, να επιτελέσει το έργο του με την οπτική που επιθυμεί το κάθε μέσο. Δεξιά, αριστερά, κεντρό και ούτω καθεξής. Αυτό δεν είναι κάτι που σε μένα θα βγάλετε, πώς το λένε, είδηση από αυτό το πράγμα. Μαζί σας θα είμαι, έτσι κι αλλιώς. Και σας λέω ότι δεν είναι τυχαίο που μιλάω σε εσάς, διότι δεν είμαι, αν και είμαι τηλεοπτικό πρόσωπο, θα μπορούσαμε να πούμε, θα έχετε παρατηρήσει ότι γενικώς δεν επιλέγω να μιλάω στα τηλεοπτικά δίκτυα και σε εσάς, και το θεωρώ μεγάλη τιμή. Και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Λοιπόν, ελάτε να δούμε τώρα γιατί έχει γίνει μια αντιπαράθεση με φόντο το προσφυγικό. Κάποιοι σας κατηγόρησαν από την κυβέρνηση ότι διακινείται fake news
ή ότι περίπου δεν υπερασπίζεστε και τον ρόλο της Ελλάδας. Εσείς λέτε ότι εγώ βάζω τον άνθρωπο πάνω απ' όλο και θέλω να δω αν, πέρα από τις πολλές και μεγάλες ευθύνες που εσείς λέτε σε μια παρέμβασή σας, έχει η Ευρώπη, γιατί δεν παίρνει τις ευθύνες που της αναλογούν για το προσφυγικό. Απ' την άλλη, θέλω να ξέρω ότι και οι ψυχές που βρίσκονται στην Ελλάδα δεν έχουν κακή μεταχείριση, κάνουμε τέλος πάντων όσο ανθρωπίνως είναι δυνατά να κάνουμε, γιατί και αυτά αμφισβητούνται και καταγγέλλεται και το ρόλο της Τουρκίας σε όλη αυτή την δύσκολη και βρώμικη αλυσίδα του μεταναστευτικού. Για έλατε να τα βάλουμε με τη σειρά. Κοιτάξτε να δείτε, ο ρόλος του Έλληνα Ευρωβουλευτή είναι να υπερασπίζεται καταρχήν και τη χώρα του, αλλά να υπερασπίζεται και τη χώρα του που υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματά της. Θέλω να σας πω ότι η Νέα Δημοκρατία έπαιξε άσχημα στο παιχνίδι αυτό και φοβάμαι ότι στην προκειμένη περίπτωση μην βρεθεί και είναι αυτό που λέμε, τραβηγμένα το λέω, ο χρήσιμος ανόητος της ιστορίας. Εγώ κατήγγειλα, αν δείτε, και την τελευταία μου παρέμβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έβαλα τις φωνές στην Frontex και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλείνοντας, είπα κιόλας, μη φορτώνεστε στην Ελλάδα τις δικές σας ευθύνες. Η διαφωνία μου με την κυβέρνηση είναι σε ένα πράγμα. Πρώτον, η Νέα Δημοκρατία στο εσωτερικό κοινό φωτογραφίζει το πρόβλημα στους πρόσφυγες και ενδεχομένως σε ένα βαθμό και στον Ερντογάν και δεν κάνει καθόλου κουβέντα σε αυτόν που έχει την κύρια ευθύνη, που είναι η κυρία Φοντελάιαν, ο κύριος Σκινάς και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι σημαίνει, και για να καταλάβουν οι ακροατές και οι τηλεθεατές μας τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτοί παίζουν γεωπολιτικά παιχνίδια για την πάρτη τους και χρησιμοποιούν τους πρόσφυγες με τον άθλιο τρόπο Ερντογάν και είμαστε κι εμείς στη μέση ουσιαστικά να είμαστε σε αυτό το παιχνίδι. Εγώ ρώτησα λοιπόν τη Frontex, που δεν το έκανε η Νέα Δημοκρατία, εσείς τι ακριβώς κάνετε στα σύνορα και τι ρόλο παίζετε εσείς. Είναι δουλειά του Έλληνα λιμενικού να πηγαίνει σε επαναπροωθήσεις ή ποια είναι η γραμμή που δίνεται ακριβώς και πώς συνεργάζεται με τις ελληνικές αρχές. Ακούστε κάτι. Έχουμε καταγγελίες. Οι καταγγελίες δεν είναι από άγνωστες ΜΚΟ. Θα ήμουν και εγώ επιφυλακτικός. Είναι από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και από την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Από εκεί έγιναν οι καταγγελίες για παράνομες επαναπροωθήσεις στη θάλασσα. Αυτοί οι δύο οργανισμοί είναι οι βασικοί συνεργάτες της ελληνικής κυβέρνησης. Στον πρώτο χρόνο, λοιπόν, ρωτήσαμε εμείς την Κομισιόν και την κυρία Γιώχανσον, ισχύουν αυτές οι καταγγελίες, τις διερευνάτε και τι θέση έχετε. Αν ισχύουν, πρέπει να πάρουμε μέτρα. Αν δεν ισχύουν, πρέπει να καταγγελθούν ότι είναι fake news. Αυτή ήταν η ερώτηση. Και αυτή διαστρεβλώθηκε. Αυτή η ερώτηση, αν ήταν μια σοβαρή κυβέρνηση, ένα σοβαρό κόμμα, θα την αξιοποιούσε υπέρ της. Δεύτερο κομμάτι. Όταν βγαίνουν Έλληνες βουλευτές στα μέσα ενημέρωσης και δηλώνουν περήφανα ότι κάνουμε επαναπροωθήσεις, αυτό είναι απαράδεκτο καταρχήν αν γίνεται, και δεύτερον είναι ότι φέρνει τη χώρα σε δυσμενή θέση. Τρίτο θέμα. Αν μας πνιγεί ένα παιδί και τα μίντια και η φωτογραφία είναι πάνω στο πνιγμένο παιδί στις ελληνικές ακτές, ποιος θα πάρει την ευθύνη καταρχήν για το θάνατο, ποιος θα πάρει καταρχήν την ευθύνη για την εικόνα της χώρας. Εδώ λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κυρία Γιώχανσον, αν είδατε προχθές τι έγινε στη ΛΥΜΠΕ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρέπει να είναι καθαρή και ουσιαστική. Οι τρεις Έλληνες υπουργοί δεν απαντήσαν στα ερωτήματα των ευρωβουλευτών. Και δεν ήταν οι ευρωβουλευτές της αριστεράς. Ήταν σοσιαλιστές, πράσινοι και φιλελεύθεροι όπως είναι το Ρινιού. Εδώ λοιπόν πρέπει να αλλάξει λόγος το αφήγημα και να καταγγελθεί ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση τις ευθύνες της, να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση τον αριθμό των ανθρώπων, των προσφύγων που θέλουν να πάνε σε άλλες χώρες και να μην μείνουν στην Ελλάδα. Και βεβαίως δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι ο εγκλωβισμός ανθρώπων που δεν θέλουν να είναι εδώ και να μετατραπεί η χώρα μας σε μια χώρα φυλακή της Ευρώπης με 300.000 ή 400.000 ανθρώπους. Και νομίζω ότι σε αυτό δεν θα διαφωνήσει κανείς. Αυτό πρέπει να καταλάβουν οι άνθρωποι. Η πίεσή μας
πρέπει να είναι προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρώτον, να σταματήσει τις αιτίες που δημιουργούν προσφυγιά και δεύτερον, να αναλάβει τις πραγματικές ευθύνες, όχι απλά χρηματοδοτώντας κλειστά κέντρα, που δεν τα λέει κλειστά, δεν τα θέλει κιόλας, ή κέντρα κράτησης ανθρώπων που δεν έχουν κάνει κάτι ουσιαστικά, απλώς πέρασαν παράνομα μια χώρα. Δεν είναι έγκλημα αυτό βάσει του νόμου, θέλω να σας πω. Είναι μια μάχη λοιπόν που είναι εντυπώσεων, είναι μια μάχη που παίζει με τον ανθρώπινο πόνο και είναι μια μάχη που ουσιαστικά εκθέτει τη χώρα μας, διότι η χώρα είναι πολύ ψηλά, ήταν πολύ ψηλά στο επίπεδο της αλληλεγγύης, της ανθρωπιάς και της διεκδίκησης. Σας θυμίζω ότι ο ίδιος ο Πάπας είχε έρθει εδώ και είχε πει για την Ελλάδα μπράβο, όλοι οι διεθνείς οργανισμοί και παρόλα αυτά η σκληρή δεξιά της Ευρώπης μας δημιουργούσε πρόβλημα. Σήμερα η σκληρή δεξιά της Ευρώπης μας λέει μπράβο. Μπράβο σε κάτι που αυτή δεν κάνει. Δεν το θέλω το μπράβο των Πολωνών που δεν έχουν ούτε ένα πρόσφυγα στη χώρα και λένε εδώ κρατάτε. Είμαι σαφής νομίζω. Ευχαριστούμε θερμά, είστε σαφέστατο. Σας ευχαριστούμε θερμά κύριε Αρβανίτη. Είστε επανειδήν. Να είστε καλά, να έχετε υγεία.